Κύριε Ζωγράφο, είναι μεγάλη μας χαρά εδώ στο Zoopla.gr να σας φιλοξενούμε και πάλι έπειτα από λίγα χρόνια και να παρουσιάσουμε την πρόοδο των έρευνών σας, αλλά και βεβαίως και την μεγάλη εφεύρεσή σας, αυτή τη φορά πλήρως ανοιχτή, να δει όλος ο κόσμος πώς λειτουργεί και κυρίως τι αποτελέσματα παράγει. Όχι μόνο ανοιχτή, αλλά προσπαθήσαμε και τα εξαρτήματα που απαρτίζουν τη συσκευή, την κατασκευή αυτή, να είναι διάφανα, να είναι γυάλινα, έτσι τα σωληνάκια, ειδικά σωληνάκια σιλικόνης, για να μπορούν και αυτά να είναι διάφανα, να φαίνονται τα υγρά τα οποία περιστρέφονται γύρω από την κατασκευή. Φυσικά το ότι είναι όλα γυάλινα έχουν και ένα μειονέκτημα. Δεν μπορούμε να πάρουμε πολύ μεγάλη ισχύ από τη συγκεκριμένη συσκευή, γιατί τα τυχώματα των γυάλινων εξαρτημάτων είναι ευάλωτα στην πίεση και μπορούν να σπάσουν. Το ίδιο όμως, η ίδια όμως εφεύρεση μπορεί να είναι όχι σε γυάλινη μορφή έτσι όπως βλέπουμε τώρα και να αποδίδει πολύ περισσότερο, έτσι. Κύριε Σκουλούδη, αποφασίσαμε να κάνουμε τη συσκευή έτσι διάφανη, με γυάλινα εξαρτήματα, για να βλέπει ο κόσμος ότι δεν υπάρχει τίποτε μέσα, μπαταρίες που λέγανε κατά διαστήματα κάποιοι κτλ. Εδώ πλέον τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Είναι όλα ανοιχτά, η κατασκευή αποτελείται από γυάλινα εξαρτήματα και σωληνάκια πάλι διάφανα και θα δείξουμε σήμερα τη λειτουργία της συσκευής βάζοντας πάνω φορτία 20 λάμπες LED είναι αυτές, 220 βόλτ είναι οι λάμπες και έχουμε μία συνολική ισχύ, είναι 10 βάτι κάθε λάμπα, επί 20 που είναι 200 βάτ έχουμε αυτή τη στιγμή, 150 με 200 βάτ. Και έτσι θα μπορεί να δει ο καθένας ότι δεν υπάρχει κάτι κρυμμένο μέσα στη συσκευή, καταλαβαίνετε, που κατά καιρούς κάποιοι έλεγαν. Και να δούμε και βέβαια και πώς δουλεύει, σαν να είμαστε μέσα στη συσκευή και εμείς. Ακριβώς. Πάμε να το δούμε. Ναι, ναι. Μέσα, εδώ έχουμε το πλεονέκτημα ότι θα δείξουμε ένα-ένα πια τα εξαρτήματα που απαρτίζουν την όλη κατασκευή, η οποία δεν σας κρύβω ότι είναι πολύ πολύπλοκη. Μπορεί να φαίνεται έτσι τώρα η συσκευή, κάποιος να πει ότι φαίνεται σαν να είναι απλή, αλλά όμως από τη στιγμή που θα περάσουν τα ρευστά που θα κυκλοφορήσουν, εάν σηκώσουμε μεγάλες πιέσεις, δηλαδή 20 μπαρ, 15 μπαρ, 25 μπαρ, τότε θα πρέπει όλα αυτά να είναι από ειδικά τα σωληνάκια εξαρτήματα, ώστε να αντέχουν αυτές τις πιέσεις. Το οποίο είναι κάτι εύκολο να γίνει αυτή η μετατροπή. Στην άλλη συσκευή, τη μεγάλη επίδειξη που θα κάνουμε, μεγάλη ισχύρος, μία συσκευή θα δείξουμε 50 κιλοβάτ που είχαμε πει στον κόσμο, εκεί πλέον αυτή είναι μια τεράστια ισχύ και θέλει και ειδικά εξαρτήματα ώστε να αντέχουν τις πολύ μεγάλες πιέσεις. Το πλεονέκτημα αυτής της κατασκευής που θα δείξουμε σήμερα είναι ότι θα καταλάβει ο κόσμος και οι ειδικοί που μπορεί να τη δουν ότι περιορίζοντας την πίεση με το χέρι μας, δηλαδή θα δυσκολέψουμε λίγο τον αέρα που μπαίνει μέσα στα εξαρτήματα, εκεί θα δουν, θα δει ο κόσμος, αυτό είναι και το σημαντικότερο, ότι η ενέργεια, η ηλεκτρική ενέργεια που θα τροφοδοτούνται οι λάμπες δεν θα είναι δύο καταστάσεων, δηλαδή σε μία μπαταρία μπορεί να συνδέσεις και να αποσυνδέσεις, που σημαίνει ότι ή ανάβουν ή δεν ανάβουν. Εδώ λοιπόν θα φανεί πλέον ξεκάθαρα ότι όταν περιορίζουμε την πίεση, οι λάμπες θα αρχίσουν όχι να κλείνουν ξαφνικά, όπως θα γινόταν με τις μπαταρίες και άλλες πηγές,
θα ελαττώνεται η φωτεινή τους ένδειξη γραμμικά. Δηλαδή από εκεί που θα ανάβουν οι λάμπες ισχυρά στην αρχή, όταν λοιπόν πιάνουμε ένα σωληνάκι και το πιέζουμε του αέρα, η λάμπα θα έχει μία γραμμική εξασθένηση. Δηλαδή θα σβήνουν γραμμικά. Αυτό μπορούν να καταλάβουν πολλοί ότι δεν έχουμε να κάνουμε με δύο καταστάσεις. Δηλαδή, σε μία μπαταρία, όταν τη συνδέουμε τις λάμπες... Ή έχουμε ή δεν έχουμε, όπως είπατε. Ή έχουμε ή δεν έχουμε. Αυτό λοιπόν που δεν έχουμε, δεν έχουμε να κάνουμε με δύο καταστάσεις, τι σημαίνει? Ότι ανάλογα με την πίεση που δέχεται η συσκευή, βγάζει και το ανάλογο ρεύμα προς την έξοδο. Πάμε να το δούμε. Ναι. Πρώτα πρέπει να βάλουμε νερό. Το νερό είναι αυτό, θα πιω λίγο. Βέβαια. Νερό, ό,τι μπορεί, ένα μπουκαλάκι, οτιδήποτε. Ένα μπουκαλάκι και θα βάλουμε από εδώ νερό. Να βάλω και τα γυαλιά μου, γιατί δεν βλέπουμε και καλά. Να πούμε εδώ στους τηλεθεατές μας ότι έχουμε κάνει τέτοιες επιδείξεις σε αυτή τη συσκευή με νερό από οπουδήποτε. Πόσιμο, θαλασσινό, δεν έχει καμία σημασία. Γεμίσαμε με νερό και αυτό εδώ το κουτάκι και αυτό εδώ. Και στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να το βάλουμε μπρος, που δεν είναι εύκολη υπόθεση, γιατί αυτά όλα γίνονται τώρα έτσι πολύ γρήγορα κτλ. Το μηχάνημα έχει δύο σημεία τα οποία είναι η είσοδος και η έξοδος. Αυτό που έχει σημασία να καταλάβει ο κόσμος είναι μαζί με το νερό που έχουμε, έχουμε και ένα κράμα υλικών εδώ σε αυτό το σωλήνα. Για τα υλικά θα μιλήσουμε μετά. Τελικά αυτά να πούμε ότι τώρα έχουν τοποθετηθεί μέσα. Ναι, εδώ, σε αυτό το σωλήνα. Μέσα θα τα δείξουμε μετά. Είναι το κράμα υλικών μαζί με το νεράκι. Εδώ λοιπόν το μηχάνημα, αυτό το καλώδιο που βλέπουμε, είναι η είσοδός του, το input του μηχανήματος. Από την άλλη μεριά έχει το output, την έξοδο. Ναι. Εδώ είναι η έξοδο, δεν ξέρω εάν η κάμερα το βλέπει, το δείχνει. Να σηκώσουμε και το μηχάνημα ψηλά, για να μην πει κάποιος ότι από κάτω υπάρχουν και κάποια καλώδια συνδεδεμένα. Ας το κάνω βεβαίως. Ψηλά, ψηλά, ψηλά. Εντάξει. Ναι. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει τίποτα συνδεδεμένο. Το αφήνουμε κάτω. Στην είσοδο λοιπόν, όπως το αυτοκίνητο που όλοι έχουμε, έχει μια μπαταρία μέσα. Όταν λοιπόν μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, βάζουμε μπρος και μετά η μπαταρία, όταν πάρει μπρος η μηχανή, φορτίζεται πάλι ξανά. Θα πάρουμε μια μπαταρία να δώσουμε ένα έναυσμα στην είσοδο του μηχανήματος. Αυτή εδώ είναι. Αλλά και μια μπαταρία μικρή να είχαμε, 12 βολτί, αυτές τις μικρές μπαταρίες, πάλι το ίδιο πράγμα ήτανε. Συνδέουμε το συν εδώ, στο συν. Και παίρνουμε άλλον έναν ακροδέκτη, τον πράσινο, τον ακροδέκτη, τον άσπρο, φέρτε και τους δύο, μύτη μου. Και συνδέουμε το πλήν. Το πλήν λοιπόν το συνδέουμε εδώ, στο πλήν. Εδώ λοιπόν φαίνεται τώρα ότι δώσαμε μία τάση 12 βολτ, εδώ τη βγάζουμε, την τάση, βραχυκυκλώνουμε αυτά τα δύο να δείξουμε ότι δεν υπάρχει κάτι μέσα που δώσαμε την τάση, το βλέπετε, συνδέουμε το συν με το πλήν και δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει καμία τάση. Βραχυκυκλώθηκε, δηλαδή που να φόρτωσε η μπαταρία κάτι μέσα. Το ξανασυνδέω. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτα. Βάζουμε το πλήν εδώ και το συν εδώ. Και αρχίζει η διαδικασία.
Εδώ τώρα μπορεί να δείξει η κάμερα το σωληνάκι που ρέει μέσα εδώ και τρέχουν τα σωληνάκια από εδώ. Φαίνεται που τρέχει. Εάν κλείσω το διακόπτη, πάλι να τρέχει εδώ υγρά, υγρό μέσα, εδώ. Το ξανανοίγω. Πρέπει λοιπόν στη συνέχεια να βγάλουμε την μπαταρία από πάνω, ώστε το μηχάνημα να αρχίσει να λειτουργήσει από μόνο του. Στην είσοδο, επειδή πάντα χρειάζεται τάση, θα τροφοδοτήσει την είσοδο η έξοδος του μηχανήματος, που είναι αυτή. Βγάζω την μπαταρία γρήγορα, γιατί αν αργήσω λίγο, δεν θα παίρνει πάλι μπρος. Έβγαλα την μπαταρία, να το πήρε λοιπόν. Και βλέπετε ότι χωρίς την μπαταρία που θα την πετάξω τώρα, το μηχάνημα αρχίζει και δουλεύει από μόνο του πια, άνευ μπαταρίας. Η μπαταρία ήταν μόνο για την εκκίνηση. Λοιπόν, και πριν δούμε το αποτέλεσμα, ας το σηκώσουμε άλλη μία, να φανεί αν, ότι δεν είναι κάπως συνδεδεμένο και ότι είναι η συσκευή όπως πριν. Τώρα δουλεύει αυτόνομα μόνο του, δουλεύει. Αυτό με το ένασμα που πήρε από την μπαταρία, όπως είπαμε. Με το ένασμα, κάποια δευτερόλεπτα. Κάποια δευτερόλεπτα, λειτουργεί μόνος λοιπόν και τώρα συνδέεται στην πρίζα τις λάμπες. Τις λάμπες. Εδώ. Τις σηκώνω τις λάμπες ψηλά. Οι λάμπες λοιπόν άναψαν με το που τις βάλατε, με το που τις συνδέσατε με την συσκευή, έτσι. Ακριβώς. Οι 20 λάμπες. Η μόνη σύνδεση που έχουν οι λάμπες είναι με αυτό το καλώδιο με το συσκευή σας, έτσι. Ναι. Να δείξει την αθλητικό κάμερα από εδώ. Ναι. Να δείξουμε ακριβώς. Εδώ. Τις βγάζω. Σβήσανε οι λάμπες. Βάζω τις ξαναβάζω. Ανάψανε. Οι λάμπες. Τώρα, το σημαντικότερο όλων είναι. Αυτό είναι ένα ειδικό όργανο, ένας παλμογράφος, που σε λίγο θα μετρήσουμε και κάποιους παλμούς. Το σημαντικότερο που είπα στην αρχή, ότι δεν έχουμε να κάνουμε με δύο καταστάσεις, είναι να χαμηλώσουμε την πίεση του αέρα στη συσκευή. Εδώ λοιπόν αυτό το σωληνάκι, αυτό εδώ το σωληνάκι, μόλις το κλείσω, πάλι να πηγαίνει αέρα στο μηχάνημα. Το βγάζω. Δεν πηγαίνει. Κοιτάξτε τώρα οι λάμπες ότι σιγά σιγά θα τείνουν να σβήσουν. Προσέξτε το. Παλαιόμουν χαμηλό. Τώρα θα δείτε, τώρα. Πέφτει η πίεση, πρέπει γρήγορα να την ξαναβάλω. Μόλις πήγε λοιπόν ο αέρας και σήκωσε πίεση, οι λάμπες ξαναράψανε. Ξαναβγάζω λοιπόν το σωληνάκι της πίεσης που δίνει πίεση στο κάβιτι. Το βγάζω. Οι λάμπες σιγά σβήνουν. Εδώ τώρα δείχνουμε ένα παλμό διαμόρφωσης στο όργανο από τους πολλούς παλμούς που πάνε. Τι μας δείχνει αυτή η παλμή? Δείχνει μία συχνότητα η οποία συνδιαμορφώνει το όλο σύστημα. Δεν είναι κάτι που ενδιαφέρει τον πολύ κόσμο, απλά δείχνουμε όμως τη συχνότητα αυτή. Όταν το βγάλουμε, σταματάει πλέον ο παλμός να φαίνεται. Τυπικά το δείξαμε. Αυτό λοιπόν συνεχίζει και ανάβει μέχρι πάλι που να φρακάρουμε λίγο τον αέρα, να το σταματήσουμε. Μέχρι πότε λοιπόν, κύριε ζωγράφο, θα είναι αναμένες οι λάμπες? Μέχρι να τελειώσει το νεράκι και το κρέμα υλικών. Δηλαδή, αν μπορούμε να προσδιορίσουμε το χρονικό διάστημα για να φτάσουμε. Εάν αυτό το ανοίγουμε για να έχουμε ρεύμα στο σπίτι μας, όπως κάνουμε, γιατί και τα φώτα στο σπίτι δεν τα έχουμε μόνιμα αναμένα. Ναι. Όταν τα χρειαζόμαστε, τα ανάβουμε. Όταν κοιμόμαστε το βράδυ, τα κλείνουμε. Αυτό όμως μπορεί να δουλέψει έτσι όπως είναι τώρα, κάποια 24 ώρα, συνεχόμενα 24 ώρα.
Οπότε μετά για να το ανανεώσουμε, προσθέτουμε το κράμα υλικό και τη μικρή ποσότητα νερού. Και το νερό. Ναι. Και τη μικρή ποσότητα νερού. Κύριε Ζωγράφο, τώρα λοιπόν θα μα δείξετε το μυστικό τη εφεύρεσής σα, το οποίο δεν είναι βεβαίω το απλό νερό, το βρίσκουμε παντού, mm-hmm. αλλά αυτό το κράμα υλικών, χάρη στο οποίο παράγεται αυτή η ενέργεια. Ναι. Αυτό το κράμα αποτελείται από τέσσερα υλικά. Το ένα είναι αυτό, το άλλο είναι αυτό, το τρίτο και το τέταρτο. Δεν θα πούμε τι υλικά είναι, αλλά μπορούμε να πούμε ότι είναι υλικά τα οποία είναι διαθέσιμα στη φύση. Φυσικά. Είναι σε ανεξάρτητες ποσότητες. Ακριβώς. Είναι ελεύθερα στη φύση. Αυτά τα υλικά έχουν μεγάλη ενεργειακή πυκνότητα. Όμως, η τελική φάση είναι το κράμα που έχουμε πει πολλές φορές, αυτά αναμειγνύονται κατάλληλα και με ειδικό τρόπο, έχει σημασία αυτό για τη χώρα μας, με ειδικό τρόπο μετατρέπονται σε αυτή εδώ την κατάσταση, τη μορφή. Δεν ξέρω εάν η κάμερα να το... Ναι. Είναι τόσο... Αυτό είναι νανοηλικό έχει γίνει. Αυτό λοιπόν το νανοηλικό που προκύπτει από την σύνθεση, από την ένωση των τεσσάρων άλλων υλικών που υπάρχουν, όπως είπαμε, διαθέσιμα στη φύση, είναι αυτό που χρησιμοποιείται για να παραχθεί το ρεύμα, έτσι. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι στην κλίμακα των νανομέτερ. Δηλαδή τα σφαιρίδια αυτά και τώρα που μιλάμε, αυτά είναι τόσο ελαφριά που τείνουν να πάνε ψηλά στον αέρα. Το τελικό προϊόν το οποίο έχει φοβερή ενεργειακή πυκνότητα αυτό το πράγμα. Αυτά λοιπόν τα υλικά με τη μεγάλη ενεργειακή πυκνότητα που έχουμε στην τελική τους επεξεργασία, η οποία η επεξεργασία γίνεται μόνο από μας εδώ στην Ελλάδα. Εδώ μιλάμε για νανοτεχνολογία τώρα. Θα βάλουμε ένα από τα τέσσερα υλικά αυτά, στοιχεία δηλαδή, εδώ, στο μικροσκόπιο. Και θα αρχίσουμε να δούμε πώς είναι, τη μορφή που έχουν. Βλέπουμε εδώ πόση μεγάλη διάμετρο έχουν τα σφαιρίδια, φαίνεται σαν να είναι πέτρες, ολόκληρες πέτρες ή μπάλες από χαλάζι, φαίνεται. Τους έχουμε κάνει φοβερά υψηλή μεγέθυνση τώρα. Κύριε Ζωγράφο, με τι ποσότητα λοιπόν από το αποτέλεσμα αυτού του κράματος υλικών χρειάζεται για να παράξουμε ενέργεια, ας πούμε το παράδειγμά μας, για τις 20 λάμπες, 20 κιλοβάτ και για πόσο καιρό? Όπως είχα πει σε κάποιες διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο της Λεμεσού στην Κύπρο και στους μηχανικούς στη Λευκοσία, αλλά και στη ζούγκλα έχουμε κάνει ειδική ανάρτηση από το λόγο των Πανεπιστημίων, αναγραμμάριο του κράματος μπορούμε να πάρουμε από 2 έως 4 λίτρα υδρογόνου. Αυτή είναι η αναλογία. Ένα άλλο σημαντικό είναι, που πρέπει να πούμε, ότι και η συχνότητα της ακτινοβόλησης παίζει σπουδαίο ρόλο. Αυτά τα 3 χρόνια που καθυστερήσαμε να μιλήσουμε στον κόσμο και να έρθουμε σε επαφή, ήταν γιατί κάναμε εντατικές έρευνες σε κάποια υποσυστήματα της διάταξης, ώστε να γίνουν πιο απλά. Παραδείγματος χάρη, το σύστημα ακτινοβόλησης το απλοποιήσαμε πάρα πολύ. Το έχουμε απλοποιήσει. Είναι συχνότητες που χρησιμοποιούνται για να έχουμε το παραγόμενο αποτέλεσμα. Ακριβώς, που ακτινοβολούμε το νερό μαζί με το κράμα στο κάβιτι. Αυτό το, η διάταξη της ακτινοβόλησης απλοποιήθηκε στην πορεία με μεγάλους προσπάθειες και αγώνες που κάναμε. Δηλαδή αυτά τα 3 χρόνια, κύριε Σκουλούδη,
δεν μπορώ να σας περιγράψω το πόσες εργατόρες εγώ μαζί με τους συνεργάτες μου της ομάδας φάγαμε, δαπανίσαμε γι' αυτό. Έχουμε φτάσει σε πολύ καλά αποτελέσματα, γι' αυτό και σε λίγο καιρό, όταν το επιτρέψει φυσικά και ο ιός και τα λοιπά, θα κάνουμε τη μεγάλη επίδειξη του μηχανήματος μεγάλης ισχύως. Που θα είναι βεβαίως μια αναβαθμισμένη έκδοση αυτού που μας είδαμε, έτσι. Αυτό είναι φτιαγμένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δουν κάποιοι ότι δεν υπάρχει μέσα τίποτα που είναι εκ του πονηρού. Εξάλλου δεσμεύομαι δημόσια στον κόσμο ότι δεν υπάρχει ούτε υπήρχε ποτέ μέσα μπαταρία ή πυρηνικά. Δεσμεύομαι αυτό στον κόσμο. Νομίζω, κύριε Ζωγράφο, ότι με το βίντεο αυτό ο κόσμος αποκτά μια πολύ καλύτερη εικόνα για τον τρόπο λειτουργίας της σπουδαίας αυτής εφεύρεσης. Τα καλύτερα έρχονται, έτσι. Έτσι πιστεύω.